Η Παράταξη Αυτοδιοίκηση Πολιτών με επικεφαλής τον Στέργιο Ηλιόπουλο καταψήφισε τον προϋπολογισμό που πρόσφατα ήρθε ως μοναδικό θέμα την περασμένη ακριβώς Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας που συνεδρίασε για άλλη μια φορά, όχι διαζώσεις. Άλλη μια χρονιά ψηφίστηκε ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών της Δράμας. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι δεν προχώρησε μια ουσιαστική διαβούλευση ο Δήμος, ούτε με την Επιτροπή Διαβούλευσης, αλλά δεν μίλησε καν και με τους κοινοτάρχες, τους παλιούς κοινοτάρχες, νυν προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, το πώς θα πρέπει να καταθέσουμε έναν προϋπολογισμό. Επίσης, είναι ένας προϋπολογισμός που για μας έχει καθαρά ταξικό προσανατολισμό. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε αυτό. Ενώ κάναμε μια πρόταση για την αλλαγή του μείγματος των τελών που πληρώνουν οι συμπολίτες μας, ώστε να πληρώσουν αυτοί που κατέχουν και να πληρώσουν τα υπερ μάρκετ της περιοχής, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι βιομήχανοι κτλ. Συνεχίζουμε να κάνουμε αφέμαξη από τα χρήματα του λαού αυτής της πόλης. Επίσης, για το τεχνικό πρόγραμμα, είχαμε μια διαφορετική πρόταση όσον αφορά το πώς πρέπει να διατεθούν τα χρήματα, πιστεύοντας πως η ποσότητα σε 80-20 πρέπει να σταματήσει. Ότι θα πρέπει να ομαδοποιήσουμε έργα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατότητες εκπτώσεις, να γυρίσουν τα χρήματα ξανά προς το λαό της Δράμας και να υπάρχει μια σωστή κατανομή των έργων. Όλα αυτά δεν τα ενσενίστηκε η Δημοτική Αρχή, αλλά ούτε οι υπόλοιπες αντιπολιτεύσεις. Οπότε εμείς αναγκαστήκαμε να καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, θεωρώντας ότι δεν θα προσφέρει ουσιαστικά τίποτε στους δημότες αυτής της πόλης. Βέβαια, αναφέραμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε περίπτωση που η Δημοτική Αρχή δεν συμφωνούσε με την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάργηση της ΔΕΚΠΟΤΑ, θα κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία και θα το ψηφίζαμε. Ευτυχώς όμως συμπράξαν οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις και στην ουσία και η παράταξη του Project 2020 που κατέθεσε έναν διαφορετικό προϋπολογισμό, αλλά δεν είχε τίποτα, καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση. Οπότε προχωρήσαν αυτοί στην υπερψήφιση του προϋπολογισμού. Πρέπει να μπει ο κόσμος της Δράμας στη διαδικασία της σύνταξης του προϋπολογισμού, να καταλάβει πού πηγαίνουν τα χρήματα, το πώς ξοδεύονται αλόγιστα πολλές φορές δεξιά και αριστερά, και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι δυνατόν σε αυτά τα χρόνια της ανέχειας να υπάρχει ένα ταμείο στο Δήμο 10 εκατομμυρίων ευρώ και να μην μοιράζεται αυτό σε σωστές πράξεις που θα δώσουν ένα προσθετικό αποτέλεσμα στην κοινωνία της Δράμας. Όλα αυτά εδώ δυστυχώς η Δημοτική Αρχή, αλλά πιστεύω ότι και οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν τα έχουν στο νου τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα στη διάρκεια του χρόνου να καταθέσουμε κάποιες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, να βρούμε συμμαχίες, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε το μείγμα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται από το Δήμο το Δράμα στα τελευταία χρόνια.